πρόσωπος της Μητρόπολης. Δεν ξέρω αν είναι κάποιοι εκπρόσωποι του Δήμου εδώ ή από τη Σχολική Επιτροπή, δεν πρόλαβα αυτό. Από ο κύριος Μανούσης, ο κόρος είναι εδώ. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί μαθητές, αγαπητοί συνάδελφοι. Σήμερα είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τους αγώνες των Ελλήνων κατά των δυνάμεων του φασισμού και του ναζισμού. Αγώνες που εκδηλώθηκαν σε μια πρώτη φάση με συντεταγμένα τα ελληνικά στρατεύματα προκειμένου να αντιμετωπίσουν την εισβολή των ενταλλικών δυνάμεων και σε δεύτερη φάση την εισβολή των γερμανικών στρατευμάτων. Στη συνέχεια, μετά κατά τη διάρκεια των χρόνων της γερμανικής κατοχής, αναπτύχθηκε το κίνημα της αντίστασης. Οι αγωνιστές οι οποίοι συμμετείχαν κατά 90% και πλέον, σύσσωμος δηλαδή ο ελληνικός λαός, προκειμένου να αποτινάξουν αυτό το ζυγό, το γερμανικό, ο οποίος ήταν δυσβάστακτος και άφησε τη χώρα γεμάτη καταστροφές, οι οποίες ακόμα δεν έχουν αποκατασταθεί. Αυτό που γιορτάζουμε σήμερα και τιμούμε γι' αυτό τους προγόνους, αρκετοί από τους οποίους, κάποιοι από τους οποίους είναι ακόμα εν ζωή, αυτό που γιορτάζουμε λοιπόν είναι το όχι που είπε ο ελληνικός λαός στους κατακτητές, στους επίδοξους κατακτητές και η αντίσταση κατά των δυνάμεων του φασισμού, κατά του ναζισμού. Και αυτό είναι μια παρακαταθήκη για όλους εμάς. Το δεύτερο παγκοσμίου πολέμου ήταν απόρρια της βιαστικής τακτικής που άσκησε η ναζιστική Γερμανία απέναντι στις συμμαχικές κυβερνήσεις, οι οποίες επέτρεψαν στο Χίτλερ να καταλαμβάνει τη μία χώρα μετά την άλλη εν λευκό. Τη βουβή ζωή μου μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξη και τη χαρίζω σ' όποιον μου εξηγήσει να έχει το μέλλον μου να επιλέξει και ο παρελθόν μου θα ξαναγυρίσει. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά ελευκό, τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά ελευκό.
τύχη και λευκή ζωή μου. Καλά τα λένε οι έγχρωμοι μου φίλοι, το πρόβλημά μου η υπερβολή μου, κι ό,τι αργή η απάντηση να στείλει. Αν είχε θάρρος να φανεί ο λόγος, τώρα δε θα ήταν φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρο φόβος, αν είχε σώμα θα ήταν σαν και εμένα. Αν σ' αγαπούν να μάθουν να το λένε, κι αν δεν στο πού να μάθεις να το κλέβεις, κι αν θες να δεις τα ηθινά να καίνε, πρέπει στο ύψος της φωτιάς να ανέβεις. Και σε λυπούνται ποτέ το έχεις νιώσει, και εσύ λυπάσαι που το ξέρεις πρώτος, και που κανείς δεν είχε να πει γνώση πως η σιωπή σου ήταν χρόνια πρώτος. Γέλαμα μόνο ποτάρω λίγο, γέλαμα μόνο πηγαίνω πάσω, και εκεί που λένε πως ποτέ δεν πήγα, εγώ δεν πρόλαβα να το ξεχάσω. Κι όποιος γαντήσει γιατί πάντα φεύγω, μ' αυτό το πρόλαβο του λευκούς το βλέμμα, του λέω τα φράση σε ένα είπε φεύγω, ένα ελπίδα είναι σαν και πέρα. Τίποτα σημαντικό, ζω μοναχά ελεύθερο. Τίποτα σημαντικό, ζω μοναχά ελεύθερο.
δίσενη του αρπαδικής μεθορίου. Μες στους δρόμους τριγυρνάνε οι μανάδες και κοιτάνε να μην κρίσουνε. Τα παιδιά τους που ορκιστήκαν στο σταθμό δεν χωριστήκαν να μην φύσουνε. Μα για εκείνους που έχουν φύγει με η δόξα τους τη λίγη ασχαιρόμαστε.
για τη γραμμάτα δεν ξέρω και με πιάνουν Thank you.
και πάω. Σαν την πρώτη φορά και μέσα
μέσα στην ζεστή αγκαλιά σου. Ίσως αρχίσει ο κόσμος ανά. Σημειοφόρος του Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020 της μαθήτριας Ζούλα Χριστιάνα και καμπανή Μαριάννα Παρασκευή της τρίτης τάξης του Λυκείου με βαθμό 19,6. Παραστάτης από την τρίτη τάξη. Θα μου επιτραπεί η διακοπή στην ανάγνωση του πρακτικού. Ένα αξίζουν περισσότερο στην καρδία τα δύο κορίτσια που ισοβάθμισαν και παίρνουν τη σημαία του σχολείου για τις παρελάσεις του έτους, γιατί για ένα λόγο παραπάνω εμπλέκονται και δραστηριοποιούνται, όπως είδατε, και στη γιορτή και σε άλλες εκδηλώσεις του σχολείου. Είναι μαθήτρες ενεργές και νομίζω ότι αποτελούν όχι μόνο το πλαίσιο των μαθημάτων και στις επιδόσεις τους, ένα καλό παράδειγμα για όλους τους μαθητές. Παραστάτης από την τρίτη τάξη, Αμπέτης Αντώνιος Σίδωρος και Παναγιώτης με τον χώρο αγωγής 19,4. Παραστάτης από την τρίτη τάξη, Περίς Γεώργιος του Κανόπουλος Αργύριος Κώστας Παραστάτες από την πρώτη τάξη Παπαχρήστου Χρήστος του Σεβαστιανού και Πλατανίστας Δημήτρης του Κωνσταντίνου. Και Σαράντου Αγγελική. Σημειοφόροι κατόπιν συμφωνίες ορίστηκαν. Καμπανή Μαριάννα για την παρέλαση της 28 Οκτωβρίου. Ζούλα Χριστιάνα για την παρέλαση της 25 Μαρτίου. Και κατόπιν κλήρωση ορίστηκε σημειοφόρος Ζούλα Χριστιάνα για την παρέλαση της 7 Μαρτίου. Απονομή αριστείων και βραβείων πρόοδου. Από τους μαθητές και τις μαθήτρες της τρίτης τάξης, Καραθωμά Σέργιος με 19,8, αριστείο και βραβείο πρόοδου για το ΓΑΜΑ 2. Κώστοβλου Δήμητρα, 19,8, αριστείο και βραβείο πρόοδου για το ΓΑΜΑ 2. Πανέρας Αλέξανδρος Ρόμπερτ, 19,8, αριστείο και βραβείο πρόοδου για το ΓΑΜΑ 3. Μαυρολέα Βασιλεία Ραφαέλα, 19,7. Σκουρμαλά Βασιλική Ευαγγελία με 19,7. Χατζιπέτρος Σταμάτης με 19,7, αριστείο και βραβείο για το ΓΑΜΑ 4.
Μονάτη Ρουνίκη, 19,6. Σάβιτς Γιάννα, 19,5. Φαΐλη Εκατερίνη, 19,4. Δικταπανίδης Παναγιώτης Φίλος, 19,3. Αριστείο και βραβείο για το γάμα 1. Πλαστουργού Στεργία Ιωάννα, 19,3. Σώμα Λιγιάννα, 19,3. Αλέφαντος Χριστόπουλος Σπυρίδων, 19,2. Παπαθωμά Νικολέτα, 19. Χανοπούλου Ιωάννα Χριστίνα, 19. Αλευροφά Ευαγγελία Ναυσικά, 18,9. Φουντοτού Χρυσάνθη, 18,8. Αντωνοπούλου Αγγελική, 18,7. Πίση Άκοβος, 18,7. Καραχάλιος Απόστολος, 18,6. Χρυσούλας Αθανάσιος, 18,6. Αυγουλάς Ζαχαρίας, 18,5. Αυγουλάς Μάριος, 18,5. Τρουμούχε Κατερίνη, 18,5. Χατζηδημήτρης Αντώνιος Μεσοβαλάτης, 18,5. Χατζημιχαήλ Μινοδόρα, 18,5. Λιβέρη Ράνια Χριστίνα, 18,3. Βολακάς Μουσταφάς, 18,2. Δέμπα Μύρνα, 18,2. Από τους μαθητές και τις μαθήτριες της Β' τάξης. Ζούλα Χριστιανά, 19,6. Αριστείο και βραβείο για το Β2. Καμπανή Μαργάνα Παρασκευή, 19,6. Αριστείο και βραβείο για το Β2. Απρίθης Αντώνιος Ισίδωρος, 19,4. Αριστείο και βραβείο για το Β1. Γαμπρέλη Σταμάτιος, 19,3. Μουζάκης Γεώργιος, 19,3. Παπαχαραλάμπου σε Ευσταθία, 19,3, αριστείο και βραβείο για το Β3. Σπύρου Εκατερίνη, 19,1, αριστείο και βραβείο για το Β4. Γκαντολούδης Αργύρης, 19. Πατέρα Άννα Σαββίνα, 19. Χατζατώνη Μαρία Νίκη, 18,9. Διακονικολή Γεωργία Εκατερίνη, 18,8. Εστρατείου Αρετή, 18,8. Μανούσοβλου Δημήτριος, 18,8. Μυτιλινιός Ιωάννης, 18,8. Αμβρίθη Γεωργία Μυρτό, 18,7. Ανδρέου Σεβαστιανή, 18,4. Σμυρνή Δήμητρα, 18,4.
Ραμόλη Λάουρα, 18,3. Σαλτζίνου Παναγιώτα, 18,2. Τεντάρη Αλίσσα, 18,1. Από τους μαθητές και τις μαθήτρες της πρώτης τάξης. Περίς Γεώργιος, 20. Αριστείο και βραβείο για το Α3. Χανόπουλος Αργύριος Χρήστος, 19,7. Αριστείο και βραβείο για το Α4. Και Απόκας Εμμανουήλ, 19,5. Αριστείο και βραβείο για το Α1. Θεοδόρ Διονυσία, 19,3. Σκουμάτζου Μιχαηλία, 19,3. Τσεσμεζής Εμίλιος, 19,3. Γαλλιδέας Νικόλαος Φανούριος, 19,2. Καπουράνη Μιχαέλα, 19,2. Κίνας Ιωάννη. Κούκουρα Ελένη, 19,1. Μανσούρ Μίριαμ, 19. Παπά Δήμητρα, 18,8. Πλατέρα Δέσποινα, 18,8. Σκουμάτζος Ιωάννης, 18,2. Αραπογιάννης Βασίλης Σάκης. Απονομή χρηματικών βραβείων. Το βραβείο Νικόλαου Σταματίου Μανούση απονέμεται για την επιβράβευση της επιμέλειας και της επίδοσης και του ήθους των αποφύτων μαθητών του Λυκείου μας στον Καραθωμά Σέρβι του Πολυχρόνη, που αρίστευσε με βαθμό απόλυση 19,8 και εισήχθη στο τμήμα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης με εξαιρετική επίδοση στις παραλλαγικές εξετάσεις. Παρακαλούμε τον κύριο Σπανούση, αν μπορεί να ανέβει λίγο στο μαθητές και μαθήτριες, αγαπητοί γονείς,
αγαπητοί εκπρόσωποι του Δήμου, άκουσα τον κάποιο εκπρόσωπο, κύριε Γενική Γραμματέα του Διεθνού του Ιδρύματο, σε κλίμα συγκίνηση βρίσκομαι ανάμεσά σα για ακόμη μια χρονιά για να παραδώσω το ετήσιο μαθητικό βραβείο στα μάτια τη Μανούση, το οποίο έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός και έχει αποφασιστεί να πονέμεται κατά τη διάρκεια του σχολικού εορτασμού της σημαίας και της επετείου της 28 Οκτωβρίου 1940, η μέρα που βραβεύονται όλοι οι αριστεύσαντες του πολυμινέμου σχολικού εορτασμού. Την 28 Οκτωβρίου του 1947 έχει υπογραφεί επίσημα η προσάρτηση της Δωδεκανήσου με τη μητέρα Ελλάδα. Στέκομαι απέναντί σας με διτό σε αίσθημα καθήκοντος. Αφενός γιατί το βραβείο αυτό αποτελεί ένα ελάχιστο χώρο τιμή στη μνήμη και στην ανιδιοτέλεια και μακροχρόνια προσφορά του γιατρού και πολιτικού Σταμάτη Μανούση προς τους πατριώτες του και τη λατρεμένη του κόμμα. Ο σεμνός χώρος Σταμάτης Μανούσης επέλεξε μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες προσωπικές, κοινωνικές, ιστορικές και πολιτικές συνθήκες να αφιερώσει τη ζωή του στους συμπατριώτες του και στον τόπο του τυπό, που τόσο μοναδικά γράφησε, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα μέσω της πατριωτικής, αντιστασιακής, ιατρικής, υποκρατιστικής, ανθρωπιστικής και πολιτικής του δράσης στο νησί. Αφετέρου, διότι η γενική μου γενιά, όπως άρεσε και εγώ ο ίδιος ως γιατρός ψυχίατρος και αντιπρόεδρος του Διεθνούς Υποκρατικού Ιδρύματος, οφείλουμε να συνεχίσουμε την βαριά παρακαταθήκη που άφησε πίσω του ο Σταμάτης Μανούσας και όλοι όσοι έθεσαν την ευημερία και την πρόοδο της χώρας υψηλότερα το προσωπικό του επιδιώξεων και στόχων. Και αυτό οφείλουμε να το κάνουμε ενεργά και με πράξεις που προωθούν την άμυνα και δημιουργούν κίνητρα προόδου για την κατάκτηση της γνώσης ως κορυφαία αξία της πνευματικής ζωής. Ακριβώς εδώ εντοπίζεται το έργο στο οποίο φιλοδοξεί να συμβάλλει το ενόγκο βραβείο. Στη φετινή εκδήλωση το βραβείο θα παρεμηθεί στον αναποφυτό, όπως προείπε ο Καραθωμάς Πολυχρόνη, με βαθμό επίδοση 19,8 και το σχολικό έτος 18-19. Θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι η ζωή δεν βραβεύει μόνο τους πρώτους. Βραβεύει όλους όσους προσπαθούν και εργάζονται με συνέπεια και ετοιμότητα, δίνοντας έτσι ρόλο και κίνητρο εξέλιξη σε όλους. Ως εκ τούτου, απευθύνουμε ιδιαίτερα σε όλους εσάς μαθητές και αποφύτους. Σας εύχομαι ο δρόμος της ζωής σας να είναι όμορφος, γεμάτος νέες προκλήσεις και εμπειρίες. Να βάζετε στόχους και να τους κατακτάτε με δουλειά, υπομονή και επιμονή. Εφόδια για να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις της ζωής είναι οι γνώσεις, οι αξίες και οι αρχές σας. Καλή επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της ζωής σας που ανοίγετε μπροστά σας. Μην διστάσετε να διεκδικήσετε το αύριο και να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας. Πιστέψτε με όταν σας λέω πως εσείς είστε η ελπίδα και το μέλλον μας. Παρακαλώ τον κύριο Νικιάρχη, τον κύριο Γιώργη Χαρτοφίδη, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη συνεργασία, για την απονομή του τιμητικού αναμνηστικού διπλώματος. Σας ευχαριστώ πολύ. Λόγω της απουσίας του εδώ ο συνεργάτης σου, ο κύριος Πολυχρόνης Ραδομάς. Σε γνωρίζω από τη γνώση του σπαθιού.